Με τη νέα βιογραφία του Vincent Van Gogh άνοιξε το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Μαρακές. Ο περσινός νικητής στον Όσκαρα αλλά και ο πρόεδρος του Φεστιβάλ των Κανών που μίλησαν αποκλειστικά στον Αλέξανδρο Λιζάρδο δεν αμέλησαν να αναφερθούν και στον Γιώργο Λάνθιμο και τη σπουδαία νέα ταινία του. Με απουσία 2 χρόνων το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Μαρόκο επέστρεψε. Εκπρόσωποι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ έδωσαν το παρόν στην εναρκτήρια προβολή. They are starting again and I think a film festival is something very important in the world of cinema. Ο περισσινός νικητής των Όσκαρ, Γκιγέλμο Ντελτόρο, βρέθηκε στο κόκκινο χαλί όχι για να προωθήσει κάποια νέα ταινία του, αλλά για να τιμήσει ένα σκηνοθέτη που εκτιμά βαθύτατα. Should I ask how does it feel being first of all here in Morocco? First time is fantastic. It's a beautiful city and the festival is great. And to open with the travel movie, which is one of my favorites, beautiful night. I feel very honored and I mean look at all these enthusiastic people. So whatever makes people get excited about being alive is not bad. But it's interesting because this is a movie about a guy from Holland who's actually living in France, so it's cross-pollination. Με αφορμή το πέρασμά του στο κόκκινο χαλί, ο πρόεδρος του Φεστιβάλ των Κανών και ο πολυβραβευμένος Μεξικανός σκηνοθέτης αναφέρθηκαν στο Γιώργο Λάνθιμο, που όλα δείχνουν ότι με τη νέα ταινία του The Favorite θα πρωταγωνιστήσει στα Όσκαρ. I'm very familiar with Greek cinema and Greek cinema is always invited in Cannes and even if my friend Yorgos Lanthimos was not ready this year, so he went to the festival of my friends of Venice, it's something we Panos Koutras and all these people we wait for them in the future and for the rest of the young Greek directors, men and women. I would love to. The only thing I know of Greece is food and Yorgos Lanthimos. Το Φεστιβάλ του Μαρόκου ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου με την ανακοίνωση των βραβείων. Για τη 17η έκδοση του Φεστιβάλ του Μαρακές, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος για την ΕΡΤ. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα. Στη συνέχεια η περιπέτεια με στοιχεία μαύρης κωμωδίας επικίνδυνη οικογένεια με τον Ρόμπερτ Ντενίρο και τη Μισελ Φάιφερ. Και οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας στο δελτίο μας. Στις 11 στην ΕΡΤ 2 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.